Πάμε να δούμε λιοντάρια για τους λέοντες. Εδώ παίζει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο με την ψυχολογία σας, μπορεί και με την κούρασή σας. Δηλαδή, αν κουράζεστε στην καθημερινότητά σας, αν έχετε πολλές υποχρεώσεις ή αν νιώθετε λίγο περισσότερο κουρασμένοι ψυχολογικά, ίσως να βγαίνει αυτή η κούραση μέσα σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό λοιπόν φροντίστε να μην φορτώσετε μόνοι σας το πρόγραμμά σας με πράγματα τα οποία τα υπόσχεστε μεν σήμερα, αλλά τη στιγμή που πρέπει να τα κάνετε, το έχετε μετανιώσει ήδη. Που δεν είναι να είναι κάτι φοβερό. Μπορεί να υποσχεθείς, ας πούμε, σε ένα φίλο σου, α, ναι, θα βγούμε για καφέ, για φαγητό, για να δούμε μια ταινία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και μόλις έρχεται εκείνη η στιγμή, λες, τι το ήθελα και το υποσχόμουν. Γι' αυτό λέω, φροντίστε λίγο περισσότερο να ξεκουραστείτε, να μην έχετε ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Ενδεχομένως, μέσα σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να χρειαστεί να δουλέψετε και κάποιες ώρες ή σε εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν από όλη την εβδομάδα ή σε καινούργια πράγματα στα οποία μπορεί τέλος πάντων να έχουν προκύψει και θα πρέπει να δώσετε λίγη ενέργεια και σε αυτά. Πάμε και φυσικά προσέξτε λίγο παραπάνω και την υγεία σας. Είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που και εκεί θέλει την προσοχή του.